Τι να πω για τη Μάρθα. Εγώ έχω κρατήσει μερικά πράγματα τα οποία δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Καταρχήν θέλω να πω την αγάπη που είχε στην Ντόρα και η αγάπη που είχε η Ντόρα στη Μάρθα. Ήτανε δύο γυναίκες αδελφές. Ότι τα τελευταία χρόνια η Μάρθα πέρασε καλά, οφείλεται στην Ντόρα. Γιατί ήτανε δίπλα της. Πάντα δίπλα της και πάντα με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν καλοθελητές, Ζήνα μου, που διαδώσανε πολλά. Η αλήθεια όμως είναι μία. Και θα ήθελα να είχα το δικαίωμα και τη δύναμη και να μπορούσα να γυρίσω πίσω το χρόνο, να καλέσω τους καλοθελητές να έρθουν στο σπίτι και να δούνε πώς ήταν η Μάρθα. Γιατί η Μάρθα μετά από δύο χειρουργία είχε καταπέσει πολύ και είχε πολλά κινητικά προβλήματα. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Την τελευταία φορά που πήγαμε σε ένα εστιατόριο, μια ταβέρνα κοντά στο σπίτι της, είχε πάρει ένα μπαστούνάκι. Και όταν προσπάθησα να τη βοηθήσω, γύρισε και μου είπε, εγώ έτσι δεν θα ξαναβγώ. Άρα λοιπόν η Μάρθα ήταν στο σπίτι γιατί είχε οργανικά προβλήματα. Αυτό εννοείς, Δημήτρη μου, πότε το μπαστούνάκι, γιατί... Μέχρι και τα που πήγαμε μαζί στον Πλούταρχο και που βγήκαμε μετά στο εστιατόριο του Κορονάκη και πήγαμε και στα μπουζούκια το βράδυ, άλλα μπουζούκια. Εμείς πριν 1,5 χρόνο περίπου έγινε αυτό με τον μπαστούνάκι, το οποίο δεν θυμάμαι και την ταβέρνα, η Ντόρα ίσως άμα βγει θα τη θυμηθεί, όπου της είπα, ας τον μπαστούνάκι τώρα, τι είναι αυτά, μια Μάρθα Καραγιάννη, και μου λέει, όχι, μια Μάρθα Καραγιάννη με μπαστούνάκι δεν θα την ξαναδείς. Άρα είχε καταπέσει λόγω των οργανικών προβλημάτων. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή σε μερικούς να λένε πράγματα που δεν υπάρχουν. Και ας έρθουν να μιλήσουν μαζί μου. Γιατί εγώ είχα την τύχη και την ατυχία, Δημήτρη, να την ακούσω. Τι εννοείς ότι λένε. Λέγανε ότι ήταν, λέγανε ότι ήταν πνευματικά ασταθής. Λέγανε ότι υπήρχαν προβλήματα τα οποία είχαν σχέση με άνοια. Λέγανε τέτοια. Και λέγανε και τολμούσαν να τα πούνε αυτά τα κτίνη τη στιγμή που η Μάρθα πέθανε όταν μιλούσε μαζί μου. Και μου είπε καλημέρα Δημήτρη. Και όταν της είπα τι καλημέρα, πες μου κάτι για να μπορώ να δω αν μπορεί να κάνει μια φράση. Και πήγε να πει, της είπα να πει καλημέρα Δημήτρη τι κάνεις πως είσαι. Και πήγε να πει καλημέρα Δημήτρη τι κάνεις πως είσαι. Και πέθανε στο κα. Στο κα. Έφυγε η ζωή από μέσα της την ώρα που είχα το τηλέφωνο στο ακουστικό. Είναι δυνατόν ποτέ ένας άνθρωπος τόσο άρρωστος να μου τηλεφωνήσει και να μου μιλήσει χτες την Κυριακή. Είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν θέλω να πω να προσέχουμε τι λέμε, γιατί μιλάμε για τη ζωή ενός ανθρώπου και αν κάποιοι δεν στενοχωρήθηκαν, εμάς θα μας επιτρέψετε να στενοχωριόμαστε που χάσαμε τη Μάρθα. Ποτέ δεν πίστευα, Ζήνα, ότι θα ήμουν σε αυτή τη θέση. Από ο κολλητός της, και εσύ ξέρεις πόσο κολλητός ήμουνα τα τελευταία χρόνια, ξέρω, να γίνω ο γιατρός της.